Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι Ακασταρό, στο κανάλι με το οποίο εδώ πέρα αναζητούμε διάφορα πράγματα, κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και ασχολιόμαστε με ανάλυση ταρό, με αστρολογία, αναλύσεις αριθμολογίας, με ρούνους και με ενίοτε και με κάποιες φάσεις χειρομαντίας, κάποιες αναλύσεις χειρομαντίας. Αν είσαι καινούριος, καλώς ήρθες στο κανάλι, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου και επίσης να πατήσεις την ειδοποίηση στο όλες για να σου έρχεται ό,τι καινούριο ανεβάζω όμορφο και όπως αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό μας θέμα? Το σημερινό μας θέμα είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, είναι ένα μεγάλο τσιγκάνικο ερωτικό άνοιγμα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα πράγματα, θα δούμε παρελθόν, θα δούμε κατάσταση, θα δούμε μέλλον, θα δούμε εξελίξεις, θα δούμε δυσκολίες, θα δούμε μπλοκαρίσματα, θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα με ένα ρίξιμο καθαρά τσιγκάνικο. Γι' αυτό λοιπόν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν 4 τσιγκάνες εδώ πέρα. Πολύ όμορφες, θα σας φέρω για από κοντά να τις δείτε, διότι πάνω σε αυτό θα στηριχτούμε, πάνω σε αυτές θα επιλέξετε δηλαδή στην αρχή με ποια τσιγκάνα θέλετε να συνεργαστείτε, διότι αυτή είναι που θα ανοίξει κάποια πράγματα, έτσι, και θα μας πει. Δείτε το λοιπόν, δείτε τες, όμορφες, ιδιαίτερες, εντάξει, κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ, λοιπόν, κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα στο κανάλι, οπότε κάνε την εγγραφή σου. Λοιπόν, και για τους παλιούς, η στήριξή σας. 4 τσιγκάνες, επιλέξτε, δείτε ποιες είναι αυτές με ποιες εσείς συντονίζεστε. Αυτή έχει πράσινα χρώματα και κίτρινο, αυτή είναι καθαρά κίτρινο, αυτή είναι καθαρά προς το θαλασσί, ας το πούμε τρικουάζ, και αυτή είναι καθαρό μπλε. Τώρα, η κάθε μία, αν παρατηρήσετε, όλες μα όλες έχουν, εκτός από αυτή που δεν φαίνεται, έχουν από έναν καφέ εδώ πέρα. Οπότε πάρτε ένα καφέ και ελάτε να τα πούμε. Φτιάξτε ένα καφεδάκι και ελάτε να τα πούμε. Λοιπόν, βέβαια το βίντεο προχωράει, αλλά οκ. Okay. Αφού επιλέξετε, θα αφαιρέσω το χαρτί και θα ξεκινήσω, διότι η κάθε μία από αυτές τις τσιγκάνες υπάρχει μια συγκεκριμένη τράπουλα. Πολύ συγκεκριμένη τράπουλα. Και θα ξεκινήσω με τη σειρά, όπως είναι. Εντάξει, να βγάλω, γιατί έχω και άλλο χαρτάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι με αυτή εδώ πέρα, να την έχουμε. Όσοι έχετε επιλέξει την πρώτη, τη βάζω εδώ. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να... Και θα δείτε, θα υπάρχει και έκπληξη εδώ πέρα. Τι εννοώ δηλαδή, θα δείτε ότι θα έχουμε και τράπουλες οι οποίες είναι με έκπληξη. Είναι πολύ ωραίες, αλλά είναι και ιδιαίτερες. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Είπαμε λοιπόν, μεγάλο ερωτικό άνοιγμα, στο οποίο πραγματικά θα είναι ακτινογραφία. Για να φτιάξω λίγο το φωτισμό εδώ. Ωραία. Γιατί έχουμε τα πάντα, διαθέτουμε εδώ, όπως βλέπετε, τα πάντα. Λοιπόν, φωτισμού, κάμερες, λαμπτήρες, τα πάντα. Λοιπόν, για να επικεντρωθούμε τώρα, να ανακατέψω εγώ, να ανακατέψω καλά. Πρώτη τσιγκάνα, μεγάλο ερωτικό για όσους έχουν επιλέξει την πρώτη επιλογή. Τι έχει να μας πει? Λοιπόν, ένα λεπτό. Ωραία, ανακατεύω και αρχίζω και επιλέγω. Θα τα ανοίγω τα χαρτιά και όπως είναι, μάλιστα, θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Εδώ η πρώτη κάρτα. Στη συνέχεια, μάλιστα, η δεύτερη κάρτα, στη συνέχεια, για να δούμε, η τρίτη κάρτα, μάλιστα, η τέταρτη κάρτα, η πέμπτη κάρτα. Λοιπόν, η έκτη, θα σας τα εξηγήσω απλά, επιλέγουμε από την αρχή τώρα, γι' αυτό, η επόμενη κάρτα. Ωραία. Επίσης, εδώ, και η τελευταία μας κάρτα, λοιπόν. Α, μάλιστα. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη. Έχουμε τώρα εδώ πέρα
φτιάξει 9 κάρτες. Είναι σαν ένα τετράγωνο στο οποίο θα το αναλύσουμε και θα δείτε τι συμβαίνει. Το κεντρικό κομμάτι όμως, το κεντρικό σημείο για εσάς που επιλέξατε είναι αυτό εδώ πέρα, είναι αυτή η κάρτα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλει να σας πει είναι, ναι, είναι το 8 σπαθί, έτσι. Έχουν να κάνουν κυρίως με στοιχεία του αέρα, ζυγό, υδροχό και διδύμους. Εδώ σας λέει καλές αλλαγές όσον αφορά στα επαγγελματικά. Έχει βγει στο κεντρικό κομμάτι. Λοιπόν, φαίνεται ότι εσείς περιτριγυρίζεστε από το κομμάτι κυρίως το επαγγελματικό που σας απασχολεί. Παρόλο που βγήκε στο ερωτικό κομμάτι, έτσι, μέσα σας, βαθιά σας, η σκέψη σας αρχίζει και ξεκινάει και λέει εδώ πέρα ότι κυρίως είναι στα επαγγελματικά. Όντως είναι και μια δύσκολη περίοδος. Επίσης, το συγκεκριμένο ρήξιμο είναι άχρονο. Είναι δηλαδή προκειμένου να πάρετε έμπνευση να δείτε την κεντρική κατάσταση του θέματος. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε όμως να δούμε, πιο μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια πρόβλεψης, να δούμε τι μας έχει πει για πόσο χρονικό διάστημα είναι στο μέλλον. Αλλά θα το δούμε τώρα εδώ πέρα. Κυρίως είναι άχρονο, το πούμε έτσι. Ο 8 σπαθί έχει να κάνει με τη λογική όμως, έχει να κάνει με τη διάνοια, τον ορθολογισμό. Συνήθως τα σπαθιά είναι άτομα με καστανά ή κόκκινα μαλλιά ή καστανά μάτια και καστανά μάτια. Δραστηριότητα, πολύ δραστήρια άτομα, δυνατά άτομα, έχουν λογική, μπορεί να είναι με λογική και ήθος, έχουν πολύ μεγάλη έφεση στη μάθηση, στον προφορικό λόγο κτλ. Όμως, πολλές φορές τα 8, επειδή βγει το 8, περνάνε μέσα από δοκιμασίες και προκλήσεις. Επίσης, οι άνθρωποι είναι αυτό που λένε εξηγήθηκε σπαθί. Εσείς λοιπόν είστε σπαθάτες, είστε άνθρωποι ντόμπροι, είστε άνθρωποι όπου το 8 σας δίνει δύναμη. Εδώ τώρα λέει καλή αλλαγή στα επαγγελματικά, εγώ θα το επεκτείνω λίγο και θα πω γενικότερα μπορεί να υπάρχουν καλές αλλαγές, σας περιμένουν καλές αλλαγές, αλλά όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται μέσα από τα στοιχεία που σας είπα. Για πάμε λίγο να το δούμε. Αυτή είναι η κεντρική κάρτα. Τώρα θα πάμε να δούμε τις γωνίες, το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται. Λοιπόν, το πρώτο πλαίσιο είναι αυτή και αυτή η κάρτα εδώ πέρα. Είναι ένας νέος, λέει εδώ πέρα, όλος κακία. Είναι ένας άντρας. Ανήκει βέβαια στην κολόνα του που ανήκει στο παρελθόν. Υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν γεμάτος κακία με εσάς. Επικίνδυνος. Δύστροπος, δύσκολος, είναι μπαστούνατος, δηλαδή της φωτιάς και αφορά τα ζώδια της φωτιάς, έτσι. Λοιπόν, όπου αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για κρυό λέοντα και το ξώτη, έχουν πάθος, έχουν ενθουσιασμό, όμως είναι ηγέτες ή τυχοδιώκτες. Προσέξτε τώρα, αντιπροσωπεύουν συνήθως άτομα με οχρό δέρμα ή σκούρα καστανά μάτια ή μαύρα μαλλιά και μάτια, έτσι. Δυνατοί χαρακτήρες, είναι δυνατοί και στα επαγγελματικά τους. Όμως, στο αρνητικό είναι, γιατί έχει βγει ο αρνητικό εδώ πέρα, είναι εχθροί, δυστυχία και συμφορά. Γι' αυτό πολλές φορές και τι λέμε, τα βρήκε μπαστούνια. Επειδή συνδέεται με το 10 αντίστοιχο μπαστούνι, είναι εμπόδια στην καριέρα. Ίσως είχατε ανθρώπους οι οποίοι σας δυσκολεύανε ή σας βάζανε εμπόδια στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Μπορεί να είναι μια σχέση που σας δυσκόλευε στην επαγγελματική σας εξέλιξη, σας έβαζε εμπόδια δηλαδή, δεν σας ήθελε ανεξάρτητους ή ανεξάρτητες, να το πω έτσι, κυρίως ανεξάρτητες. Και τώρα εδώ πέρα μπορεί να είναι όντως μια σχέση, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας συγγενής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάντως είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε, γιατί είναι παρελθόν, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Πολλές φορές κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι πολύ δυναμικές και κάνουν πράγματα και προχωράνε και έχουν και μια άνοδο, όπου και να είναι αυτό, οι άντρες μπορεί να ζηλεύουν και να νιώθουν μειονεκτικά. Γιατί θεωρούν ότι ο άντρας είναι αυτός ο οποίος, ρε παιδί μου, φέρνει, ας πούμε, το ψωμί στο σπίτι και είναι αυτός ο οποίος πρέπει να φέρνει και τα περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Ή θεωρούν τη γυναίκα ότι δεν πρέπει να είναι στα επάγγελμα ή σε κάποια επαγγέλματα δεν πρέπει να είναι η γυναίκα. Εντάξει. Όπως και να είναι όμως, είναι σε μια θέση η οποία εδώ πέρα, μια και βγήκε, ναι, έμεινε στο παρελθόν, αλλά είναι επικίνδυνος. Είναι δύσκολο, σας φέρνει κάποια εμπόδια. Εντάξει. Στο επόμενο τώρα είναι αντίστοιχα, έχουμε αυτό με αυτό εδώ πέρα. Έχουμε το πλαίσιο, φτιάχνουμε ένα πλαίσιο δηλαδή, έτσι, να δούμε το πλαίσιο της κατάστασης. Εδώ έχουμε κάτι καλό, εδώ έχουμε το 4 κούπα. Έχετε λοιπόν μια οικογένεια και έχει βγει και στο μέλλον, θα το δούμε όμως, έχει βγει το 4 κούπα, το οποίο είναι στοιχεία του νερού, είναι πολύ αγάπη,
καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς, αντιπροσωπεύουν ευαισθησία, ψυχισμό, συνέστημα, εντάξει. Και έχουν μία, και είναι, και συνήθως τα άτομα τα οποία ανήκουν εδώ πέρα είναι καστανοκόκκινα ή καστανόξανθα μαλλιά, ροδαλό δέρμα και γαλανά ή γκρίζα μάτια. Τώρα δεν είναι ακριβώς απαραίτητο αυτό, απλά λέμε έτσι κάποιες τάσεις. Λοιπόν, το πώς θα πέσει τώρα, επειδή έχει πέσει οι κούπες, το πώς θα πέσουν, ανάλογα εκφράζουν εδώ πέρα συναισθήματα και φροντίδα. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η οικογένεια που θέλει το καλό σου και ό,τι θεωρεί ο καθένας οικογένεια. Από την άλλη όμως, έρχεται, προσέξτε πώς έρχεται τώρα εδώ πέρα να δέσει που λένε, γιατί πάλι έχουμε, γιατί εδώ πέρα, αν παρατηρήσουμε, αυτή τη στιγμή στο deck κάτω έχουμε πολλά μπαστούνια. Πολλά μπαστούνια. Πολύ φωτιά δηλαδή. Έρχεται αυτό εδώ πέρα σαν στήριξη να σου μιλήσει για μια απογοήτευση από το παρελθόν. Έχετε απογοητευτεί. Και αρχίζουμε και μιλάμε τώρα, εδώ είναι η φωτιά, είναι το 6 και ο αριθμός 6 έχει να κάνει με τις σχέσεις. Είτε επαγγελματικές, ακόμα και ερωτικές, βεβαίως και ερωτικές εννοείται. Απογοήτευση. Έχετε περάσει απογοήτευση. Είναι μια κατάσταση εδώ. Έχετε απογοητευτεί και κυρίως έχετε απογοητευτεί από τους άντρες. Και έρχεται εδώ πέρα το περιβάλλον σας με αγάπη να σας αγκαλιάσει και να σας δώσει στήριξη και δύναμη και ό,τι θεωρείτε εσείς ως περιβάλλον που σας αγαπάει, έτσι. Σημαντικό, άρα ξεκινάμε ότι έχετε στήριξη. Είναι και κάρτα του μέλλοντος, οπότε θα το δούμε και λίγο πιο μετά. Πάμε τώρα όμως να δούμε τη σειρά μας. 1, 2, 3. Για να δούμε την ιστορία εδώ που διαμορφώνεται. Είπαμε, αυτός που είναι ο κακός, δυσάρεστα πράγματα, ήδη και δυσάρεστο ταξίδι, είναι το δύο μπαστούνι, πράγμα που σημαίνει ότι εσείς οι δύο δεν τα βρήκατε. Ή το ταξίδι της ζωής, ή το ταξίδι της σχέσης ήταν δύσκολο και δυσάρεστο και περάσατε άσχημα. Και εδώ βεβαίως βρίσκεται παρηγοριά στην οικογένειά σας. Είπαμε, θα κάνουμε ακτινογραφία, θα τα πούμε όλα, θα βγουν όλα στην επιφάνεια και θα βγουν και τα δυσάρεστα. Εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι όμως, έρχονται στην επιφάνεια και έχει να πει εδώ ότι οι γνωριμίες που κάνατε στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο αρσενικής κυρίως ενέργειας, λοιπόν, ή αν είστε άντρας αφορά εσάς κυρίως και τις σχέσεις σας, η οποία και για εσάς σημαίνει δεν είναι και τόσο καλή. Λοιπόν, είχατε κάνει σχέση, είναι το δύο μπαστούνι, στην αρχή θεωρήσατε ότι ήταν όλο φωτιά, πάθος, δύναμη, θα εξελισσόταν τα πράγματα πολύ όμορφα, τελικά όμως άφησε μία πολύ δυσάρεστη και πικρή γεύση. Και πάλι βρήκατε παρηγοριά σε αυτό το κομμάτι στην οικογένειά σας. Εδώ είναι οι ιδέες και τα όνειρα τώρα. Τα όνειρά σας δεν πήραν την τροπή που θέλατε. Ντροπή. Είπα ντροπή λίγο, μου πήγε να μην σαν ντροπή. Ντραπήκατε ίσως για κάτι σε αυτή τη σχέση. Μπορεί και να ντραπήκατε για κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ το πλαίσιο, αυτό το τόξο, αυτές εδώ πέρα η γραμμή, αυτή η γραμμή δηλαδή, όντως δείχνει δυσάρεστες εξελίξεις, δύσκολες εξελίξεις στα ερωτικά. Το επόμενο είναι η πραγματικότητα. Εδώ πέρα αυτή η γραμμή, εδώ είναι η πραγματικότητα και η ρουτίνα. Και βλέπουμε ότι έχουμε έναν καρό, βασιλιά καρό, ο οποίος ναι, έχει το χρήμα, ας το πούμε, έχει τη δυνατότητα, είναι υγιή, εγώκερη, ταύρη και παρθένη. Πρακτικότητα και ρεαλισμός επίσης. Δεν είναι μόνο πλούσιο συγγενής. Εντάξει, αυτές οι κάρτες είναι καθαρά τσιγκάνικες. Έχουν κάποια πράγματα. Όντως κάποιος σας βοηθούσε οικονομικά ίσως εδώ. Ή μπορεί να ήταν τα επαγγελματικά σας, κάποιος προϊστάμενος ο οποίος σας βοηθούσε. Είτε είστε άντρας είτε γυναίκα. Τώρα, όσον αφορά εδώ πέρα, αυτό που θα έλεγα είναι, εντάξει, τα άτομα που αφορά είναι ανοιχτόχρωμα, ξανθά ίσως, με άσπρα μαλλιά, γκρίζα μαλλιά και γαλανά ή γκρίζα μάτια, είναι προς το ανοιχτό περίπου, έτσι. Αυτοπεποίθηση, αυτά τα άτομα έχουν πολύ αυτοπεποίθηση, έχουν πολύ δύναμη μέσα τους. Ανάλογα τώρα πώς θα πέσουν, τώρα επειδή είναι στο παρελθόν, δείχνει μάλλον τα χρήματα που σας έδινε κάποιος, οι βοήθειες που παίρνατε εσείς, κάπως έτσι. Την πρακτικότητα, εν πάση περιπτώσει, και τη στήριξη. Εδώ αυτός φαίνεται ότι σας βοήθησε πολύ καλά και στα επαγγελματικά, γι' αυτό βγήκε και το καρό. Και το 8 σπαθί εδώ, είναι, που είστε το κεντρικό σημείο, είστε εσείς, δείχνει όσον αφορά την εξέλιξή σας. Αν δεν είναι τώρα, προσέξτε, αν δεν είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια οικονομική άνεση και σας βοηθάει και στα οικονομικά. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, έτσι. Μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι ότι χωρίσατε. Και αλλάξατε σπίτι, αλλάξατε τόπο, πήρατε την οικογένεια, τα παιδιά σας ή οτιδήποτε και σας βοηθήσανε. Σας βοήθησε αυτό το άτομο. Λοιπόν, και το επόμενο που βγαίνει είναι, προσέξτε, έχει βγει πάλι και
ένας άλλος βασιλιάς, ο οποίος είναι και αυτός μπαστούνατος, ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 45, αλλά θέλει το κακό σας. Θέλει, δεν σας έχει με καλό μάτι. Από τη μία έχετε μία κολόνα που σας προστατεύει, από την άλλη όμως έχετε έναν μπαστούνατο, βασιλιά, όριμος, μεγάλης ηλικίας, μπορεί να είναι αντίστοιχο σε ένας άλλος, όπως είναι ο πατέρας αυτού εδώ, ο οποίος όμως δεν θέλει τη δική σας, αν θέλετε, εξέλιξη και δεν συμφωνεί με τις δικές σας επιλογές. Προσέξτε το αυτό. Άνθρωποι, κυρίως αρσενικής φύσεως, αρσενική ενέργεια, όπου είναι, έπεσε κιόλας, καλά, εντάξει, ο οποίος δεν θέλει το καλό σας. Προσέξτε το. Το αφήνω λοιπόν εδώ πέρα. Θέλει προσοχή γιατί βγαίνει και στο μέλλον. Στο επόμενο που μας βγαίνει, στην από κάτω σειρά, 7, 8, 9, είναι οι καταστάσεις αυτές του μυαλού σας, οι οποίες σχηματίζουν τη σκέψη σας. Αυτά που θέλετε να έρθουν στα πόδια σας. Τα σκέφτεστε και θέλουν να έρθουν στα πόδια σας, έτσι. Το ένα είναι αφήστε την απογοήτευση πίσω. Την αφήνετε. Εντάξει, είναι το 6 μπαστούνι, φωτιά και εδώ, πάθος, δύναμη, καταστάσεις υποτίθεται που θα ήταν ωραίες, σχέσεις με ομορφιά. Είναι όμως απογοητευτήκατε. Το αφήνετε πίσω, είναι στο παρελθόν, αυτό είναι καλό. Το επόμενο που βγαίνει λοιπόν είναι μια κατάσταση στην οποία σας βασανίζει και εδώ είναι και το ζουμί. Σας βασανίζει στα ερωτικά. Είναι η απογοήτευση ερωτική, η ζήλιση και η στεναχώρηση που αντιμετωπίσατε στη σχέση αυτή. Εδώ οι άσοι έχουν ένα άλλο νόημα, έτσι. Λοιπόν, και περάσατε δύσκολα και θέλατε πάλι να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή σας, αφήνοντας πίσω αυτές τις στεναχώριες, και γενικότερα βλέπετε ότι αντιμετωπίζετε και αυτή την περίοδο και πολλά εμπόδια στην καριέρα σας, τα επαγγελματικά. Κυρίως βγαίνει βέβαια και στα επαγγελματικά. Αλλά εδώ, αν παρατηρήσετε, βγαίνει πάρα πολύ φωτιά. Αν το παρατηρήσετε εδώ, έχουμε πολύ φωτιά. Κατάσταση η οποία σας παίρνει πολύ ενέργεια, σας τρώει και πάρα πολύ ενέργεια. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε αυτό το παρελθόν. Αυτός, αυτός και αυτός και η απογοήτευση κυρίως, και θα έλεγα η απογοήτευση από τις σχέσεις από τους άντρες, είναι παρελθόν. Αυτό είναι καλό, κάτι έχει ολοκληρωθεί. Έστω και με δύσκολο τρόπο. Η τωρινή κατάσταση είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η δυσκολία, το δυσάρεστο γεγονός, λέει ταξίδι εδώ, εντάξει, είναι το δυσάρεστο και στη σχέση και στο συσχετισμό με τους ανθρώπους και είναι αυτό που λέτε εσείς, αχ και πού να βρω έναν άντρα ρε παιδί μου, ο οποίος να με καταλαβαίνει, να είναι σωστός, να είναι εκείνο, ανάλογα με τα δικά σας πρότυπα, έτσι. Αλλαγές, θέλετε να κάνετε αλλαγές όχι μόνο στα επαγγελματικά αλλά και στη ζωή σας. Το 8 σπαθί εδώ σημαίνει ότι θέλω να προχωρήσω, θέλω να βρω δύναμη και να προχωρήσω σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά ο άσος, μπαστούνι εδώ πέρα, εδώ είναι σπαθί, εδώ είναι μπαστούνι, σημαίνει ότι τώρα ακόμα ζείτε τη ζήλια και τη στεναχώρια του παρελθόντος. Το μέλλον σας αυτή τη στιγμή εδώ, όπως βγαίνει, σημαίνει ότι έχετε ανθρώπους που σας αγαπάνε, πρέπει όμως να προσέξετε, είναι καμπανάκια εδώ κάποια πράγματα. Είπαμε, θα κάνουμε ακτινογραφή. Και τα πράγματα που έρχονται στο μέλλον είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτές οι τρεις κάρτες είναι κάρτα του μέλλοντος αυτή. Λοιπόν, θα μου πείτε, όχι, τη βγήκε. Αν προσέξετε, έχετε βάσει τη δύναμη. Το 4, έχουμε δύο αριθμούς, το 4 και το 10. Θα μπορούσα να πω ότι αφορά εσάς τους επόμενους 4 μήνες. Το ρίξιμο εδώ. Ναι, το ρίξιμο εδώ πέρα αφορά μάλλον εξελίξεις περίπου και τους 4 επόμενους μήνες. Στην αρχή είπα ότι είναι άχρονο, δηλαδή ότι ναι, μπορείτε να το παρακολουθήσετε όποτε θέλετε. Παρόλα αυτά όμως κάποιες βασικές συγκεκριμένες εξελίξεις αφορούν το επόμενο τετράμενο του 2021, εντάξει. Ας το πάρουμε έτσι, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε έναν χρόνο εδώ. Το άλλο που θα μπορούσα να πω επίσης, γενικά εξελίξεις στα ερωτικά, η δόμηση, δηλαδή η δομή, το χτίσιμο. Το επόμενο που θα μπορούσα να πω είναι και το 10 μήνες εδώ. Κυρίως στα επαγγελματικά, στους επόμενους 10 μήνες θα πρέπει να υπάρξουν, θα θέλετε εσείς να υπάρξουν εξελίξεις στα επαγγελματικά σας, με το σπαθί σας, ναι, θα αντιμετωπίσετε εμπόδια, αλλά με το σπαθί σας θα πάτε μπροστά και προσπερνώντας δύσκολες καταστάσεις. Έχετε λοιπόν
κάποια εμπόδια τα οποία ναι, πρέπει να τα περάσετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά να δω και κάτι άλλο στο μέλλον. Μισό λεπτό θα μου δώσετε. Να δω κάτι που θέλω. Ωραία. Το καλό είναι ότι έχετε αληθινούς φίλους. Έχετε εδώ μία αληθινή φίλη, η οποία είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Μην είναι μία ντάμα, η οποία είναι σπαθάτη, σαν εσάς δηλαδή, με ανοιχτά, ας το πούμε, χρώματα. Εντάξει, καστανά μάτια, κόκκινα μαλλιά ή καστανά μάτια, εντάξει και ανοιχτόχρωμη θα μπορούσα να πω κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Έχετε βοήθειες. Το βάζω αυτό εδώ πέρα λίγο για το μέλλον. Το επόμενο που θέλω να δω, σαν εξελίξεις γενικότερες, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, από εκεί, εφόσον ξεπεράσετε αυτό το διάστημα που λένε πάντα, έχουν βγει λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχουν βγει τρεις βασιλιάδες. Έχει βγει και ο Κούπα. Ναι, το πολύ σημαντικό είναι, γιατί προσέξτε πώς απαντάνε τα χαρτιά, είναι ότι εφόσον τα ξεπεράσετε εμπόδια, βάλετε δύναμη, βάλετε πλάτη που λένε, τότε έρχεται ένας άνθρωπος εδώ πέρα, όριμος, μπορεί να είναι και σε ηλικία, και ο κουπάτος είπαμε είναι και ανοιχτών χρωμάτων, ο οποίος αρχίζει, σας βοηθάει πολύ, διότι έχει τρέφει συναισθήματα για εσάς. Και έρχεται να αντικαταστήσει αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο περίεργος. Για δείτε το λοιπόν, εδώ βγαίνουν πολύ όμορφες, έτσι, πολύ όμορφα, ένα πολύ όμορφο χτίσιμο ενέργειας για το μέλλον σας. Και το επόμενο είναι ένα πολύ καλό χαρτί, το οποίο είναι το 4 καρό. Ναι, μεν λέει κάτι περίεργο θα συμβεί, το 4 καρό έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, αλλά είναι μια απαλή κάρτα. Το 4 καρό που είναι και της γης σημαίνει επίσης χτίζω, δημιουργώ, φτιάχνω, δόμηση. Άρα κάτι καλό μπορεί να είναι και σχέση αυτό εδώ πέρα και στα επαγγελματικά, γιατί έτσι όπως βγαίνουν εδώ πέρα είναι, είπαμε, εδώ έχουν πέσει έτσι, απλά τις έβαλα για να κάνει μια επεξήγηση αυτών των πραγμάτων, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα που σας βοηθά, ένας άντρας που φαίνεται έχει αισθήματα για εσάς, στο μέλλον βγαίνει αυτό, και εδώ μπορεί να είναι το χτίσιμο μιας σχέσης και το χτίσιμο επίσης και στα επαγγελματικά. Κάτι καλό να βγει και στα επαγγελματικά. Όλα βγήκανε. Όλα βγήκανε. Αυτή η τσιγκάνα μας τα είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα, πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Για να τα μαζέψω τώρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι επιλέξαν την πρώτη τσιγκάνα, είπαμε, ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Πολύ... Βγήκαν πολλά πράγματα, να την ευχαριστήσουμε. Ωραία. Την ενέργειά της. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη... μισό λεπτό. Λοιπόν, η επόμενη, ωραία, είναι αυτή εδώ πέρα, η δεύτερη επιλογή. Είναι αυτή με τα κίτρινα. Υπάρχει ένα τραγούδι, μου ήρθε τώρα φλασιά, Μαρία με τα κίτρινα. Που πας Μαρία με τα κίτρινα. Με το καφεδάκι της εδώ πέρα, με το τι είναι αυτό με το καρότσι που μένουνε, με το λαγουδάκι, όμορφη εικόνα στην εξοχή, όμορφη, υπερποιημένη. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα, τι έχει να μας πει αυτή η τσιγκάνα. Και θα επιλέξουμε τώρα αυτά τα χαρτιά. Αυτό το deck. Λοιπόν, καθαρά τσιγκάνικο. Λοιπόν, να ανακατέψω λίγο ακόμα. Αν και έχω ανακατέψει, έχω κόψει. Εγώ συνεχίζω λιγάκι για να μπούμε και λίγο και στην ενέργεια. Να πούμε λοιπόν μεγάλο ερωτικό άνοιγμα. Ποιες είναι λοιπόν οι επιδράσεις. Έχω πει ότι είναι άχρονο. Παρόλα αυτά όμως θα προσπαθήσουμε να έχουμε και χρόνο για το μέλλον και πόσους μήνες, όχι χρόνια, μήνες μας επηρεάζει. Αυτό μπορείτε να το ξαναδείτε όσες φορές θέλετε, διότι είναι κατά κάποιο τρόπο η ιστορία της ζωής σας και από εκεί μπορείτε να εμπνευστείτε, να πάρετε κάποια έμπνευση. Εντάξει, ωραία. Για να ξεκινήσω τις επιλογές, θα τις ανοίξω αμέσως. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι, μάλιστα, ένα 5 κούπα, ωραία, πολύ καλό. Η δεύτερη επιλογή είναι... ένα 4 σπαθί, μάλιστα, okay. Το επόμενο είναι ένας άσος καρό. Α, καλυτέρευση πραγμάτων για το μέλλον, εντάξει. Το επόμενο είναι
Ένα 9 καρό, μάλιστα. Το επόμενο, το κεντρικό μας σημείο που είστε και εσείς είναι, α, τι μας βγήκε εδώ πέρα, τι μας έχει βγει. Μπαστούνια, μπαστούνάτος και απερίσκεπτος. Το επόμενο, ένας κουπάτος, πιο όριμος, ένας βασιλιάς. Εδώ μας βγαίνει μετά ένα 10 μπαστούνι και εδώ. Άρα τι έχουμε, μπακαρό, και έχουμε μια ισορροπία εδώ στο 10, καλό αυτό. Έχουμε, έχουμε έναν άσο και εδώ μπαστούνι. Πλουτόνιες ενέργειες, ζήλιες λέει εδώ, okay. Και έχουμε και ένα ωραία και ένα 4 καρό, καλό, συγγνώμη, 4 κούπα. Πολύ καλό αυτό. Μάλιστα, για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Το κεντρικό σημείο είναι ένας άντρας. Περιτριγυρίζεστε γύρω από έναν άντρα. Αν είστε γυναίκα, σημαίνει ότι είναι ένας άντρας ο οποίος σας ταλαιπωρεί και η σκέψη σας, η προσοχή σας είναι γύρω από έναν άντρα. Αν είστε άντρας, μπορεί να αφορά εσάς. Κυρίως ζώδιο, ζώδια φωτιάς, κρυός βέβαια κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, λέοντες και κρυούς, ή οροσκόπο, έτσι. Λέοντες, κρυούς και τοξότες, συγγνώμη. Απερίσκεπτος και ανταγωνιστικός. Ύποπτος, περίεργος, γιατί μου έχει βγει σε ανάποδη θέση. Βέβαια είναι, και γενικά είναι, η ενέργεια είναι ο μπελάς. Είναι ανώριμος, μπορεί να σε ξεπατήσει, μπορεί να γίνει και βίος αυτός ο άνθρωπος. Πολύ πομπόδης, πολύ αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πολύ παραμύθι. Και όπως είπα και προηγουμένως, γενικότερα τα μπαστούνια αφορούν άτομα με οχρό δέρμα, σκούρα, καστανά μάτια ή μαύρα μαλλιά και μάτια. Δυνατοί χαρακτήρες, είναι πολύ κοινωνικοί, πολύ δραστήριοι. Επαγγελματικές δραστηριότητες εδώ, αλλά βέβαια από την άλλη εκφράζουν και τη δυστυχία, έτσι. Εκφράζουν, είναι αυτό που λένε, τα βρήκατε μπαστούνια και την εχθρότητα ή τον καταναγκασμό ή τον χειριστικό άνθρωπο εδώ. Και επειδή έχει βγει σε κεντρικό σημείο, εσείς φαίνετε, αγαπημένες μου, έχετε μπλέξει. Βέβαια αφορά εδώ και άντρες οι οποίοι δεν είναι straight. Λοιπόν, έχετε μπλέξει με δύσκολα αγόρια, να το πω έτσι. Περίεργους τύπους, δύσκολους τύπους. Εντάξει. Και γι' αυτό είναι το κεντρικό σημείο, είναι το κεντρικό σας θέμα, είναι οι άντρες που σας ταλαιπωρούν. Και αυτό σας έχει στιγματίσει, γι' αυτό βγήκε στο κεντρικό κομμάτι. Πάμε να δούμε το πλαίσιο. Αυτή την κάρτα που έχει βγει ένας ζυγός εδώ πέρα, βέβαια και τα ζυγός, αλλά αφορά βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Εδώ είναι καλό, εδώ είναι μια πολύ καλή κάρτα, η οποία δηλώνει μια χαρά, ένα πάθος. Βέβαια είναι παρελθόν, έτσι. Εσείς νιώσατε ένα πάθος μάλλον εδώ πέρα, στο κεντρικό σημείο. Και βγήκε γενικότερα και θέματα σπιτιού, okay, αναποφασιστικότητα. Δυσκολευτήκατε, γιατί το 5 είναι και ένας αριθμός που σημαίνει και ελευθερία και δυσκολία. Και βέβαια τι άλλο έχουμε εδώ, έχουμε, για να το δούμε, έχουμε αυτές εδώ πέρα. Θέματα αγάπης, σας απασχολήσαν πάρα πολύ. Εδώ έχει βγει ένα ζυγός, εδώ ένα σταύρος, αν αφορά τα ζώδια, ή τα δικά σας, ή τους οροσκόπους, ή του συντρόφου. Γιατί είπαμε, ναι, μένει αρσενικό εδώ, αλλά αρχίζουμε και το επεκτείνουμε λιγάκι. Αυτό που θέλατε, εσείς ελπίζατε, ήταν ο Ταύρος, τον Ταύρο, ο Ταύρος σημαίνει σταθερότητα, κάτι καλό, κάτι ωραίο, μια σταθερότητα, ασφάλεια, αγάπη, να νιώσετε ασφαλείς κοντά του, να σας προστατεύει, να σας δώσει το πάθος του, τη δύναμή του, το παθιασμένο του φιλί, το δυνατό του ερωτικό παθιασμένο στοιχείο. Αυτό θέλατε εσείς, θέλατε να πάρετε αυτή την ενέργεια, να μετατρέψετε το πάθος σε αγάπη. Εδώ μιλάμε μια μετατροπή. Κάτι όμως κόλλησε, γιατί εδώ έχει γενικότερα ότι ξεκινήσατε εσείς με πολύ αγάπη και πολύ προσδοκία. Για να δούμε όμως τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Για να δούμε το επόμενο κομμάτι που είναι αυτό εδώ πέρα.
που ήταν η εμπιστοσύνη που θέλετε, να τα είχατε όλα και οικονομική ασφάλεια και να περνάγατε καλά μαζί και ένα σπιτικό και το ένα και το άλλο και την οικογένεια και τα όμορφα πράγματα. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα μια άσχημη κάρτα. Βέβαια είναι στο παρελθόν, είναι καλό, που δηλώνει άσχημες εξέλιξεις. Δάκρυα, βάσανα, άσχημη υγεία, η οποία δεν προέρχεται, εννοούμε εδώ και τα ψυχοσωματικά, δηλαδή έχουν έρθει σε εσάς από την πολλή πίεση και το άγχος, σας έχει βγει το και ένα ψυχοσωματικό και θέματα υγείας, το οποίο όμως αφορά πλέον ευτυχώς το παρελθόν, δοκιμασίες γενικότερα. Πλουτόνιες ενέργειες και έχει βγει ξανά Πλούτονας εδώ. Δείτε αν επηρεάζεστε, δείτε αστρολογικά, αν κάπου ο Πλούτονας σας επηρεάζει γενικότερα αυτή την περίοδο, που σε ποια θέση βρίσκεται και τι όψεις έχει. Ο Πλούτονας είναι από τους σκοτεινούς πλανήτες, όπου έρχεται να φέρει στην επιφάνεια πράγματα που ήταν πολύ καλά κρυμμένα. Ίσως έχει γίνει κάτι ή ανακαλύψατε κάτι στη σχέση, το οποίο ήταν, κρυμμένο, κάτι το οποίο δεν σας άρεσε, σας δυσκόλεψε. Πήγατε εσείς με πολλή εμπιστοσύνη, αλλά δεν προέκυψε καλά. Μάλιστα. Δυσκολίες. Σχέσεις στις δυσκολίες, έτσι. Γενικά, δύσκολες σχέσεις. Ωραία, λοιπόν. Το επόμενο είναι να δούμε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. 1, 2, 3. Η οποία αυτή η γραμμή σας μιλά για τις ιδέες και τα όνειρά σας. Προσέξτε. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε μία σειρά από κούπες, σπαθιά, διέστηση, είχατε μεγάλη διέστηση και την έχετε. Εδώ είναι ο Ποσειδώνας που έχετε ένα προαίσθημα το οποίο σας έχει βοηθήσει. Και τι θέλατε, αυτό που είπαμε, κάτι όμορφο, κάτι καλό, επιτυχία γενικότερα, κάτι καλό, μια καλυτέρευση και των συνδικών. Αυτό είναι τα όνειρά σας, εδώ είναι τα όνειρά σας, δηλαδή πάθος, οικογένεια και ισορροπία. Εδώ σημαίνει διέστηση, παίρνουν αποφάσεις και ειλικρίνεια. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θέλουν ευτυχία σου εδώ πέρα. Αυτό είναι καλό. Υπάρχουν, δηλαδή έχετε και εσείς ένα περιβάλλον υποστηρικτικό. Αυτό είναι πολύ καλό. Και αυτό επίσης που θέλετε είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στις σχέσεις. Να νιώθετε ασφαλείς και ότι πατάνε κάπου γερά τα πόδια σας. Αυτά είναι τα όνειρά σας. Πάμε στο επόμενο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι, θέλει μία προσοχή γιατί είναι το 9 καρό. Το 9 καρό είναι περίεργη κάρτα. Είναι και καλή, αλλά είναι και άσχημη συγχρόνως. Έχει μία περιέργεια. Σημαίνει τα κέρδη, μπορεί να σημαίνει και την κληρονομιά, σημαίνει όμως την επιδειξιομανία, σημαίνει όμως πολλές φορές ότι δεν έχω και το όφελος, το οικονομικό το οποίο θέλω. Έχει βγει και λίγο στο παρελθόν. Βγαίνει μαζί με αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Και βγαίνει όμως μαζί με έναν άλλο τύπο εδώ, με έναν βασιλιά κουπάτο, ο οποίος είναι καλός αυτός, είναι όριμος. Αυτός είναι ανώριμος, αυτός είναι όριμος. Και έχει βγει και στο μέλλον, είναι βοήθεια, παίρνετε κάποιες βοήθειες. Τώρα, οι βοήθειες μπορεί να είναι ποικίλες, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι μια νέα σχέση γιατί θέλετε έναν άντρα πιο όριμο, γιατί βλέπετε ίσως ότι στις πιο νεαρές ηλικίες, ας το πούμε, περίπου θεωρείτε τώρα ανάλογα και την ηλικία της καθεμιανής που στοχεύει. Συνήθως μία διαφορά ηλικίας μέχρι 10 χρόνια από τη δική σας ηλικία, τι εννοώ, αν είστε 35, ένας άντρας 45 μπορεί να είναι και ένα ιδανικό τέρι για εσάς. Έχετε το υπόψη σας. Αν είστε 25 δηλαδή, λέω τώρα, ένας άντρας 35 μπορεί να σας προσφέρει την οριμότητα και τη σταθερότητα και τη δύναμη και την αγάπη και τη βοήθεια που εσείς θέλετε. Ενώ ένα συνομήλικο σχεδόν ή με μια πολύ μικρή διαφορά ηλικίες, να μην έχετε την αγάπη την οποία θέλετε εσείς. Δείτε το. Δεν είναι να είναι απαραίτητο σώνεται και καλά, αλλά εδώ βγαίνει αυτό το πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ αυτό που θέλετε, η πραγματικότητά σας είναι η εξής. Θέλω να έχω μια οικονομική άνεση, την ανεξαρτησία μου, να έχω τα αγαθά μου, να έχω την επαγγελματική μου άνεση, ας το πούμε, και μαζί σαν οικογένεια, σαν σχέση, αλλά και άνεξα και μόνη μου ή μόνο σας, ας να το πω έτσι. Εδώ πέρα αυτό το οποίο τώρα σημαίνει είναι ότι σας κουράζουν οι ανταγωνιστικοί, οι απερίσκεπτικοί, οι ανώριμοι άντρες, σας έχουν κουράσει πλέον, σας έχουν δημιουργήσει μέσα σε ένα αίσθημα που πάμε, τι γίνεται, αν υπάρχει ένας σωστός άντρας, και για το μέλλον βγαίνει ένας όριμος άντρας. Λοιπόν,
ο οποίος είναι εκεί στο δρόμο σας για βοήθεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Η πραγματικότητά σας διαμορφώνει κάτι το οποίο σας λέει ότι ναι, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Στο επόμενο τώρα. Τι θέλετε να υλοποιηθεί, να έρθει στα πόδια σας, και εδώ βγαίνει. Ό,τι περάσατε από στεναχώριες, να μείνει στο παρελθόν και να μην το ξαναζήσετε. Όμως στο παρόν συνεχίζεται μέσα από μια άλλη μορφή, γιατί αυτό το 10 μας κάνει και τον 1 μας κάνει άσο, και εδώ είναι Πλούτονας. Εδώ είναι Πλούτονας και εδώ είναι Πλούτονας. Δείτε το, διότι είναι πολύ σημαντικό, διότι έχει και ζήλη. Αυτός μπορεί να σας ζήλευε και παθολογικά. Να μην άντεχε να σας βλέπει, να φτιάχνεστε, να βγαίνετε έξω, να έχετε μια ανεξαρτησία, να μπορεί να αισθανόταν μειονεκτικά και απέναντι και σε άλλους άντρες, έτσι στην παρέα κιόλας. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να σας κρατήσει. Το σίγουρο είναι ότι δεν είχε τη δύναμη να σας κρατήσει και με τον τρόπο του σας έδιωξε ή σας διώχνει. Και εδώ αυτό που θέλετε εσείς είναι να αφήσετε πίσω τις πλουτόνιες ενέργειες, στεναχώριες, άσχημη υγεία, δυσκολίες και να βρείτε κάτι σταθερό, μια σχέση, μια ασφάλεια. Να νιώσετε ασφαλείς και να νιώσετε ένα προστατευτικό, όμορφο περιβάλλον να σας περιβάλλει από έναν άντρα, ρε παιδί μου, ο οποίος θα έχει, προσέξτε, αυτός είναι δυνατός, έτσι. Ο κουπάτος δεν σημαίνει ότι δεν έχει δύναμη, να σας δώσει ωριμότητα, δύναμη και την αγάπη του. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε τι ολοκληρώνεται. Έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι το οποίο είχατε ζήσει, αυτό ολοκληρώνεται, είναι στο παρελθόν, κάποιες δύσκολες καταστάσεις και τα οικονομικά. Στο παρόν που είστε τώρα έχετε μεγάλη διέστηση αλλά και υποστήριξη σας βοηθάει. Με αυτόν εδώ πέρα ίσως έχετε λίγο ακόμα μπλεξίματα, μιας και είναι στο κεντρικό κομμάτι και σας προκαλεί και στεναχώριες. Φαίνεται εδώ ξεκάθαρο. Κοιτάξτε να δείτε, στεναχώριες. Και για το μέλλον τώρα, τα πράγματα στο μέλλον βγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε έναν άσο καρό, έχουμε τον κουπάτο, βασιλιάς κουπάτο και 4 κούπες. Σταθερότητα και αγάπη. Νερό. Πολύ νερό. Αυτό είναι πολύ καλό. Για να δούμε τώρα, αν μπορούσα να πω λιγάκι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μου βγαίνουν οι επόμενοι περίπου 4 μήνες. Είπαμε είναι άχρονο, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε μια προσπάθεια αποτύπωσης για το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως οι επόμενοι 4 μήνες να είναι εδώ πέρα. Παρόλα αυτά όμως εγώ θα ξαναρίξω για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και το πρώτο είναι, λοιπόν, καλό, πολύ καλό, Ταύρος. Εδώ βγαίνει αρκετό Ταύρος. Ταύρος για να δω και κάτι άλλο, συγγνώμη, που ήθελα να δω, ναι. Για το μέλλον λοιπόν, εδώ βγαίνει Ταύρος και εδώ βγαίνει ένας Ταύρος. Χρήματα, ευημερία. Όφελος. Αυτό είναι πολύ καλό. Όφελος. Οικονομικά. Για να δούμε. Εξελίξεις τα οικονομικά. Γιατί χρειάζονται και αυτά, έτσι. Μην νομίζετε. Όπα. Έχει βγει πάλι εδώ πέρα ένας τοξότης. Λοιπόν. Που σημαίνει αρμονία, απολαύσεις, υποσχέσεις. Οπότε αυτός εδώ πέρα, προσέξτε. Κάτι υπόσχεται, κάτι θέλει να πετύχει. Θέματα αγάπης γενικότερα. Καλό και αυτό. Συντονιζόμαστε ωραία. Και στο επόμενο το οποίο έχουμε, όπα, τι έχουμε εδώ, πολύ καλή επικοινωνία και επιτυχία στον έρωτα. Δίδυμοι, μήπως τα μπλέξετε με δίδυμο. Μήπως τελικά σας ταιριάζουν οι δίδυμοι και όχι η φωτιά. Μήπως σας ταιριάζουν οι τρελοδίδυμοι, να είναι δηλαδή λίγο έτσι. Αλλά είναι από τις πολύ όμορφες, πολύ καλές κάρτες, 3 κούπα. Βέβαια, δεν είναι μόνο δίδυμη εδώ, αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Έτσι, απλά αυτή η κάρτα έχει αστρολογική αποτύπωση στους διδύμους. Το 3 κούπα εδώ αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Κάτι με το νερό εσείς φαίνεται ότι ταιριάζεται. Με άντρες ή με οροσκόπους οι οποίοι έχουν νερό, νερό. Ή στο χάρτη τους μπορεί να έχουν πολύ νερό. Αλλά εδώ δείχνει πολύ όμορφες, πολύ γλυκές εξελίξεις. Εφόσον αφήσετε πράγματα πίσω, έτσι, προσέξτε να δείτε. Ποια είναι η διαδικασία, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να ξεπεραστούν κάποια πράγματα. Αν εσείς μείνετε κολλημένοι, κολλημένες στο παρελθόν, στις πλουτόνιες δύσκολες ενέργειες, δηλαδή στη θλίψη, στη δυστυχία, στο ένα στο άλλο, τότε δεν προχωράνε τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, και το επόμενο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μία πολύ καλή αποτύπωση. Ναι, βρίσκουμε τη χαρά. Και εδώ πέρα αφήνουμε πίσω το παρελθόν που σας επηρεάζει εδώ πέρα, αφήνουμε πίσω τις στεναχώριες. Ωραία, πολύ καλά γενικά. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο άνοιγμα. Μάλιστα, ωραία λοιπόν. Δηλαδή οι πιθανότητες να πάνε καλά τα πράγματα είναι εδώ. Εδώ, προσπερνάτε αυτό εδώ και κάτι έρχεται εδώ όμορφο καινούριο προς το μέλλον, έτσι.
Λοιπόν, και εδώ αυτό δημιουργεί ότι, κοιτάξτε, πώς μεταμορφώνουν τα πράγματα. Η στεναχώρια αλλάζει και γίνεται πιο θετική. Όφελος. Δείτε το, πολύ καλό. Είπαμε, αυτό το τσιγκάνικο είναι άκρος αποκαλυπτικό. Ωραία, να τα μαζέψω για να πάμε στο επόμενο τώρα, να προχωρήσουμε στην επόμενη μας τσιγκάνα. Να την ευχαριστήσουμε λοιπόν για την ενέργειά της, αυτή όσοι την επιλέξατε, και πάμε όπου πάμε τώρα. Λοιπόν, τρίτη επιλογή. Τρίτη τσιγκάνα. Είπαμε, είναι το μεγάλο ερωτικό άνοιγμα. Βλέπουμε κυρίως ερωτικής φύσεως πράγματα και έχουν να σας αποκαλύψω. Είναι αυτή εδώ πέρα που ταιριάζει και με αυτό. Είναι το θαλασσία, ας το πούμε, τυρκουάζι, οτιδήποτε άλλο είναι, πώς αλλιώς λέγεται αυτό το χρώμα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Να αρχίσω λίγο εγώ να ανακατεύω. Είπαμε, είναι τσιγκάνικο και χρησιμοποιούμε ειδικές κάρτες, οι οποίες μας βοηθάνε στην αποτύπωσή μας. Ωραία. Ωραία, προχωράμε. Οκ. Για να δούμε εδώ τώρα. Ωραία, αφού ανακάτεψα, για να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Μισό λεπτό. Τι έχουμε εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Έχουμε ένα 8 σπαθί. Στη συνέχεια. Έχουμε, για να δούμε. Α, πολύ καλά. Έχουμε έναν άσο κούπα. Αγάπη, φλερτ, τι γίνεται εδώ. Στη συνέχεια έχουμε ένα φωτιά 7 μπαστούνι. Συνεχίζουμε. Έχουμε. Όπα, πέφτουν εδώ οι κάρτες. Ωραίο καλό αυτό. Να το σε δω. Καρό. Λοιπόν, βασιλιάς, καρό λοιπόν. Τι έγινε. Άμα αυτόν τον βασιλιά, τι παίχτηκε. Μετά έχουμε εσείς λοιπόν. Αχα, πέντε, έχουμε ένα πέντε μπαστούνι. Πέντε μπαστούνι είστε εσείς. Αλλαγές. Πίστη, αφοσίωση, στόχη, δράση. Έχουμε έναν πλούτονα εδώ πέρα, μάλιστα. Αέρα, σπαθί. Πλούτονας, άσος, σπαθάτο. Έχουμε ένα δέκα κούπα. Αγάπη. Θετικές αλλαγές. Έχουμε έναν. Ποιος είναι αυτός εδώ πέρα. Νέα γνωριμία είναι αυτό εδώ. Έναν ενθουσιασμό. Εντάξει, Με έναν καρό γη και ζυγός. Και έχουμε και ένα άλλο οχτάρι. Μάλιστα, έχουμε δύο οχτάρι αντικριστά εδώ, έτσι. Λοιπόν, ένα οχτώ μπαστούνι. Για να δούμε, βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Για να αρχίσουμε να τα βάλουμε. Με ένα μεγάλο ερωτικό άνοιγμα. Άχρονο, αλλά παρόλα αυτά όμως κάνουμε αποτίμηση χρόνου, μια εκτίμηση χρόνου προς το τέλος θα το δούμε. Το κεντρικό σημείο που είστε εσείς, είστε φωτιά, μπαστούνι, έτσι. Όπως έχουμε πει, μπορεί να αφορά, τα μπαστούνια έχουμε πει, αφορούν κρυό, λέοντα τοξότη. Όμως εδώ έχουμε κρόνιες ενέργειες, προσέξτε το, κάρμα δηλαδή. Είστε σε μία φάση αυτή την περίοδο όπου μπορεί να περνάτε μαθήματα ή από διάφορες καταστάσεις, κρόνιες ενέργειες. Δείτε που έχετε τον κρόνο σας, αν μπορείτε στο τέτοιο, στο ρολικό σας χάρτη, συγγνώμη. Και εδώ δείχνει τώρα το μπαστούνι, έμπνευση, πάθος, ενθουσιασμό. Είστε και λίγο τυχοδιώκτες, τυχοδιώκτησες. Θέλετε και λίγο την περιπέτεια στον έρωτα, λίγο και να νιώσετε λίγο περίεργα και λίγο ελευθερία, δράση γενικά, να υπάρχει στη ροή του έρωτα, να υπάρχει ο έρωτα να έχει μια ροή ρε παιδί, μια περιπέτεια ας το πούμε, έτσι. Αυτό θέλετε. Καλή φάση, έτσι, είστε σε μια πολύ καλή φάση και αλλαγών στη ζωή σας, γενικότερων αλλαγών. Τώρα, επειδή είναι το 5 μπαστούνι, αυτό σημαίνει οι αλλαγές μπορεί να είναι ή του ύψους ή του βάθους, ή πολύ φωτιά ή φλογίτσα, έτσι. Το γι' αυτό το χαρακτηριστικό. Και επειδή είναι και ο Κρόνος, υπάρχει ένας περιορισμός. Δηλαδή, σας περιορίζει κάπου, δεν μπορείτε να έχετε αυτό το οποίο ακριβώς θέλετε στον χρόνο και στον τόπο που το θέλετε.
Okay, για να το δούμε λοιπόν. Άτομα, εδώ κυρίως αφορά άτομα, μάλλον οχρό δέρμα, δυναμικοί χαρακτήρες, σκούρα μάτια, καστανά μάτια, γενικά μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, σκούρα χρώμα, προς το πιο σκούρο ας το πούμε. Okay, για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το περίγραμμά μας, πάμε να δούμε το πλαίσιό μας, έτσι. Το πρώτο πλαίσιο είναι αυτό εδώ πέρα, μαζί με αυτό εδώ πέρα. Αέρας και φωτιά. Εδώ έχουμε έναν Ποσειδώνα. Έχετε περάσει μέσα από δυστυχίες και δυσκολίες. Βγήκε ξεκάθαρα. Εντάξει, οκτώ σπαθί. Δύσκολο, ζώρικο. Όμως, συνεντάει ένα άλλο οχτάρι που τώρα εδώ λέει ότι είστε σε μια αβεβαιότητα. Έχει περάσει δυσκολία. Νιώθετε μια βεβαιότητα. Πρέπει να προσέξετε τις σκέψεις τις οποίες κάνετε, διότι σας τρώει ενέργεια όλο αυτό το πράγμα. Και λίγο στα λόγια προσοχή. Εδώ κρύβεται ο Ποσειδώνας, εδώ κρύβονται οι ηχθείς. Από πίσω εδώ πέρα είναι τα ζώδια του αέρα. Αέρα. Εδώ λέμε αστρολογική επιρροή. Και εδώ υπάρχουν τα ζώδια της φωτιάς. Φωτιά, ζώδια της φωτιάς, η οροσκόπη. Λοιπόν, το 8 με εσάς αντικριστά που έχει να κάνει το διαγώνιο, δηλαδή αυτό με αυτό το χαρτί, σας λέει ότι πρόσεξε. Πρόσεξε τα λόγια, πρόσεξε την ψυχολογική σου κατάσταση, πρόσεξε την υγεία σου, πρόσεξε αυτά τα οποία λέγονται, φιλτράρισε τα λιγάκι, μη σου τρώνε την ενέργεια. Σου τρώνε την ενέργεια. Και νιώθεις αδυναμία μετά. Διότι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει πολλή ενέργεια, αρχίζει τότε, δηλαδή, να το πούμε έτσι, τα 7 μας ανεγερικά κέντρα, η άβρα μας, όταν δεν είναι ισχυρή, αρχίζει και αδυνατίζει και το σώμα. Δηλαδή, αισθανόμαστε αδυναμία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το επόμενο. Το πλαίσιό μας, ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε τώρα μία πάλι φωτιά εδώ, αυτό εδώ πέρα, που σημαίνει επιτυχίες εδώ. Αυτό είναι καλό. Και επίσης είναι το εφτάρι που σημαίνει το απόκρυφο, το μυστήριο. Ένα που θα έλεγα είναι το γεγονός ότι εσείς τώρα που παρακολουθείτε ας πούμε το κανάλι μου, έτσι, και κάνουμε αυτή τη στιγμή μια ανάλυση. Υπάρχει ένα μυστήριο, υπάρχει ένα απόκρυφο ας το πούμε και το λέμε την καλή την έννοια. Αλλά επειδή αφορά εσάς, σημαίνει η ενασχόλησή σας ίσως με κάποιες τέχνες. Προσέξτε όμως, μην πάτε στην αρνητική πλευρά. Το επόμενο λοιπόν που είναι εδώ πέρα είναι η αγάπη, μάλιστα. Μπορεί σε ένα βαθύτερο επίπεδο είναι να καταφέρετε, μάλλον, μέσα από τον αποκρυφισμό, πώς να φέρετε προστασία και τύχη, πώς αυτό τολμάτε, με κάποιες μεθόδους, ας το πούμε, έστω και λίγο αντισυμβατικές, να φέρετε στη ζωή σας πολύ θετικές εξελίξεις και αλλαγές. Και μέσα από την απόκρυφη τέχνη, ας το πούμε, προσέξτε σε ποιον θα πάτε, σε ποιους θα πάτε, τι θα κάνετε, τι θα επικαλεστείτε, διότι τα πάντα όλα δεν είναι χρυσός, δεν είναι όλα διαμάντια. Λοιπόν, okay. Αυτό όμως είναι σε ένα άλλο χρόνο που θα το δούμε. Εδώ πάντως σημαίνει ότι εσείς αυτό που θέλετε είναι χαρά και ευτυχία. Αυτό που επιθυμείτε είναι χαρά και ευτυχία και γι' αυτό. Το έρχεται, να το πω έτσι, εγώ θα το μεταφράσω ως ότι έρχεστε ας πούμε στο δικό μου το κανάλι και στα υπόλοιπα βέβαια που πηγαίνετε, αλλά, γιατί, okay, έτσι είναι, αλλά θέλετε να βρείτε αν υπάρχει ένα δείγμα κάπου στον ορίζοντα ευτυχίας και αγάπης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι προσέξτε όσον αφορά για μαύρες μαγείες, ξόρκια. Δεν θα σας πω αν λειτουργούν ή όχι, αυτό εσείς θα το κρίνετε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι προσοχή στους απατεώνες και στις απατεώνισσες. Αυτό. Τώρα, ποιες είναι, αυτό θα το βρείτε εσείς. Εγώ δεν θα κρίνω, δεν θα πω, δεν είναι η θέση μου αυτή. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι προσέξτε το, διότι βγήκε το απόκριφο, βγήκαν οι ηχθείς, βγήκε το εφτάρι. Έχετε την ικανότητα, προσέξτε, έχετε και εσείς ικανότητα, έχετε χάρισμα. Έχετε κάποιες ικανότητες, αλλά εδώ προσοχή. Ωραία. Πάμε τώρα, στο επόμενο. Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε λοιπόν. Ποια είναι η κατάστασή μας εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Είναι η πορεία σας προς το μέλλον. Έχετε περάσει μέσα από δυσκολίες, μέσα από καθυστερήσεις, ασθένειες, αποτυχίες όσον αφορά στο ερωτικό κομμάτι. Έχετε πληγωθεί. Αυτή τη στιγμή εδώ μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μια κατάσταση τώρα που είστε, που δηλώνει μια κατάσταση αγαπουλίστικη, ας το πούμε. Είναι ο φλερτ, είναι ο γάμος, είναι ο έρωτας, αλλά μπορεί να είναι και οι απογοητεύσεις που μπορεί να έχετε πέρασει. Αυτό τα βάζουμε εδώ πέρα.
ή ένα καινούριο που θέλετε εσείς. Ή μπορεί κάτι να τελειώνει, κάτι τελειώνει, δηλαδή ένας γάμος, ένα διαζύγιο, και υπάρχει κάτι καινούριο που υπήρχε εδώ και καιρό και θέλετε εσείς να προχωρήσετε. Οκ. Okay. Σε αυτό το οποίο προχωράτε είναι στο 7, όπως είπαμε, μπαστούνι, το οποίο σας δίνει αρκετή ενέργεια και αρκετή δύναμη και αρχίζει η διέστησή σας, να το πούμε έτσι, και λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο και σας οδηγεί και σας καθοδηγεί. Οκ. Okay. Είπαμε όμως προσοχή σε αρνητικές ενέργειες, περίεργα ξόρκια κτλ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο επόμενο. Είναι η πραγματικότητά σας, η ρουτίνα σας. Εδώ τώρα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Έχουμε. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε έναν καρό γη, ζώδια γης, κυρίως Παρθένος, αλλά εγώ και αρκετά αύριο φυσικά. Όριμος άντρας που είναι ισχυρός, πειθαρχημένος, καλός, μπορεί όμως να γίνει και πολύ δύστροπος με πολύ θυμό. Αυτό βγαίνει στο παρελθόν. Κάτι είχε ολοκληρωθεί. Μήπως ήταν αυτή η σχέση που ολοκληρώνεται. Μιλάμε τώρα για ζώδιο και για οροσκόπο. Και πού πηγαίνετε. Πηγαίνετε στη φωτιά, πηγαίνετε στην αλλαγή, έχετε πίστη στις δυνατότητές σας. Και εδώ έχουμε έναν άσο παθάτο, ο οποίος δηλώνει δράσε τώρα. Πρόσεξε σε μυστικά εμπόδια. Ανησυχία, ζήλια, προβλήματα βγαίνουν στον αέρα. Α, μήπως έχετε αυτός εδώ πέρα που σας ζήλευε. Μήπως έχετε αυτόν εδώ πέρα που σας δημιουργούσε προβλήματα, δεν μπορούσε να σας διαχειριστεί την ελευθερία σας, το μπαστούνι που είσαστε εσείς, οι μπαστούνάτες ή οι μπαστούνάτοι, οι δυνατοί, και έχετε προβλήματα και ζήλια. Γιατί αυτά λίγο συνεχίζουν λιγάκι. Για να το δούμε λίγο. Μήπως έχει να κάνει να ήπια λίγο και λίγο καφέ. Συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά αφήστε μισό λεπτό γιατί είναι σαν να κάνουμε live τώρα. Έπεσε και ένα χαρτί, μια κάρτα δηλαδή. Οπότε να το βάλω εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Εδώ αρχίζει και έχει ενδιαφέρον το θέμα. Μάλιστα, μάλιστα. Δείχνει την πορεία της ζωής σας και δείχνει στο μέλλον ότι κάτι πρέπει να ξεπεραστεί σε θέματα ζήλιας, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει. Για να δούμε στο επόμενο, στο οποίο έχουμε να δούμε το εξής. Για να δούμε. Τι έρχεται εδώ στα πόδια σας ως δυναμική. Αυτό το οποίο εσείς επιθυμείτε. Μήπως αυτός ο οποίος θέλετε, μήπως έχετε ερωτευτεί κάποιον που είναι άλλο γη, γη και αυτός, ή ζώδιο, ζώδιο ή οροσκόπο, ή μπορεί να είναι και ζυγός. Μπλε μάτια, έχει δύναμη εδώ αυτός, ενθουσιώδης, δυναμικός, σας μαθαίνει πράγματα, μήπως σας έχει καψουρέψει. Κάτι παίζει εδώ πέρα πάντως. Εδώ όμως αυτό που παρακαλάτε είναι να έρθει να σας σταυρώσει, να το πούμε έτσι, στα πόδια σας να υλοποιηθεί. Τύχη προστασία σε όλα τα επίπεδα, δώρα, θετικές εξελίξεις, θετικές αλλαγές, έρωτας, αγάπη έρωτας. Μήπως είναι αυτός με τον οποίο έχετε ερωτευτεί, αφήνετε αυτόν και υπάρχει ζήλια και γίνεται ένα μπέρδεμα. Για να δω επίσης τι έχουμε. Έχουμε σπαθιά, καρό, μάλιστα έχουν μια ισορροπία σχετική θα έλεγα στις ενέργειες εδώ πέρα. Και μετά αυτό το οποίο έρχεται προς το μέλλον είναι, προσέξτε, ναι, είναι αυτό που είπαμε, είναι το 8 μπαστούνι, η αβεβαιότητα. Σας τρώει η αβεβαιότητα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα προχωρήσουν. Αυτό το άνοιγμα στο ερωτικό, αυτό που σας λέει είναι η αβεβαιότητα στον ερωτικό τομέα. Ναι, είναι σημαντικό, όντως, βγαίνει αυτό εδώ πέρα. Τώρα, αυτό το οποίο φεύγει είναι αυτό εδώ πέρα. Ανήκει στο παρελθόν. Αυτός φεύγει. Έχουμε ένα πρόσωπο εδώ. Καταστάσεις και αυτό εδώ πέρα φεύγει. Πήρατε ό,τι πήρατε. Δώρα, τύχη, προστασία, πράγματα. Ζήσατε ό,τι ζήσατε. Αλλά κάπου σας πηγαίνει κάπου αλλού. Για να δω. Στο τώρα, εδώ έχουμε το φλερτ, το καινούριο ή και χωρισμός μπορεί να είναι. Φωτιά εσείς και αυτός εδώ πέρα, νάτος. Και έχετε, νιώθετε ένα ενθουσιασμό, είναι μια νέα γνωριμία, είναι η υποψία ότι κάποιος ενδιαφέρεται.
Μπορεί να είναι αυτό, γιατί έχει βγει στην τωρινή κατάσταση. Για το μέλλον έχουν βγει το 7, έχουμε 7 μπαστούνι, άσο σπαθί, 8 μπαστούνι. Χρειάζεται μια προσοχή για το επόμενο διάστημα. Να προσέξετε λιγάκι. Ναι, χρειάζεται μια προσοχή. Χρειάζεται να δείτε λίγο, λίγο το μέλλον, δηλαδή να δράσετε, αλλά χωρίς να πείτε πολλά πράγματα, να προσέξετε τι επικαλείστε, τι θέλετε, με ποιο τρόπο θέλετε να έλξετε την αγάπη, γιατί εδώ σημαίνει έλγω και την αγάπη μέσα και από ιδιαίτερους τρόπους, πιο πνευματικούς ας το πούμε. Έχετε όμως μια ικανότητα, φαίνεται εδώ, έχετε τη δύναμη της προσήλωσης, της αυτοσυγκέντρωσης, μια ικανότητα να υλοποιήσετε κάτι για το μέλλον όσον αφορά στο ερωτικό τομέα. Χρειάζεται όμως προσοχή και στα λόγια, προσοχή, εδώ σημαίνει και εξόρκεια, λόγια. Κοιτάξτε λόγια. Ξέρετε, δεν είναι όλα τα εξόρκια σωστά. Δεν είναι όλες οι πρακτικές σωστές. Εδώ βγαίνει πάντως προσοχή, οφείλω να το πω. Εντάξει. Και θέλετε, okay, το προσέχετε, απλά αυτό, το προσέχετε. Αυτό επίσης που βγαίνει είναι, εδώ, αυτό, αυτό και αυτό, που σημαίνει το διαγώνιο το οποίο σας επηρεάζει, ακόμα, προσοχή δηλαδή, και αυτό που βγαίνει είναι αυτό, αυτό και αυτό, που σημαίνει και προστασία. Για να βγαίνει η προστασία εδώ, σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι πρέπει να προσέξετε. Γι' αυτό επιμένω και το λέω. Θέλει προσοχή, να προστατευτείτε, να προστατέψετε τον εαυτό σας. Καμιά φορά η αγάπη, ο έρωτας, η δύναμη, το πάθος μας οδηγούν και σε παράφορες και περίεργες συμπεριφορές. Να σας θυμίσω και τη γυναίκα με το βιτριόλι, έτσι. Λοιπόν, περίεργες καταστάσεις. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί προς Θεού, αλλά λέω ότι οι άνθρωποι καμιά φορά... ο έρωτας μας οδηγεί σε μπορεί να μας οδηγεί σε περίεργα μονοπάτια. Εσείς το βλέπετε. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω δεν θα πάτε, δεν θα κυνηγάω τον καθένα, την καθένα από εσάς και θα λέω «Α, μην πας, μην κάνεις, προς Θεού». Απλά εδώ βγαίνει μια προσοχή. Για πάμε όμως να δούμε τα υπόλοιπα τώρα. Για να δούμε τι μας βγαίνει για το πιο μετά. Λοιπόν, μας βγαίνει. Okay. Καλό αυτό. Αν προσέξετε, έρχονται ευκαιρίες. Μπαστούνι εδώ. Εδώ αλλάζει η ενέργεια. Είδατε, εδώ αλλάζει η ενέργεια. Εδώ έχουμε ευκαιρίες. Εδώ έχουμε νέα σχέδια, νέα πράγματα. Να το δείτε εδώ πέρα. Νέα σχέδια, νέα πράγματα, νέες ιδέες, κάτι διαφορετικό. Καλό, πολύ καλό. Αν δεν εμπλακείτε σε περίεργες καταστάσεις, έτσι. Στο επόμενο που μας βγαίνει, για να δούμε το... Α, ένα άλλο τρία. Α, πολύ καλά ρε παιδιά. Λοιπόν, ικανότητες και συνεργασία. Δημιουργία, επιτυχία, αμοιβή ικανότητες, επιτυχία και στα επαγγελματικά. Καλό, πολύ καλό και αυτό. Και το επόμενο που βγαίνει, για να δούμε, είπαμε σε ερωτικά θέματα, okay, βγαίνει η Αφροδίτη. Εντάξει. Βγαίνει ένας διαφορετικός τύπος εδώ πέρα. Αυτός είναι ένας μπαστούνι, ένας μπαστούνάτος. Γόης, τυχερός, είναι λίγο λάγνος, εντάξει, ασταθής, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, Αφροδίτη που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Εδώ έχει μπλε μάτια, εδώ έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Τι αλλάζει? Κάτι λοιπόν αλλάζει εδώ, όντως. Κάτι αλλάζει, αλλάζει, κάτι αφήνεται, κάτι πάντως για το μέλλον βγαίνει αλλαγές, πολλές αλλαγές. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ καλό. Η τσιγκάνα λοιπόν εδώ, σε αυτό το τσιγκάνικο ρήξιμο, μας λέει λοιπόν ότι έχετε περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες σχέσεις με ζήλια. Έχετε όμως μεγάλη δύναμη εσείς, έχετε κάνει γνωριμίες, ενδιαφέρεστε για γάμο, μάλλον για το φλερ, για το γάμο, για νέα σχέση. Κάτι έχει ολοκληρωθεί από τα παλιά. Όμως το μέλλον σας εδώ, και βγαίνει το 3, μάλλον βγαίνει το 7 εδώ, το 8, θα μπορούσα να πω για τους επόμενους ίσως 8 μήνες, βγαίνουν αλλαγές, οι οποίες όμως μπορεί να σας φέρουν σε επιτυχία στις σχέσεις, στα επαγγελματικά, στα οικονομικά και στο επόμενο που μπορεί να σας βγει είναι και στις σχέσεις με έναν άντρα εδώ ο οποίος βοηθάει. Ή μπορεί να είναι και ένας φίλος ο οποίος και αυτός σας βοηθάει. Άρα είναι πολύ καλό, είναι μια αρσενική ενέργεια που είναι εκεί για εσάς. Και έχετε βοήθειες και παίρνετε βοήθεια. Η Αφροδίτη είναι για τις σχέσεις, είναι καλές σχέσεις. Αυτός είναι μπαστούνι, το μπαστούνι είναι ζώδια της φωτιάς. Και επηρεάζεστε και εσείς και εκείνος πολύ από την Αφροδίτη. Έλα, πολύ καλό είναι και αυτό.
Πολύ καλό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να το μαζέψω και αυτό εδώ πέρα. Πολύ καλό, πολύ ξεκάθαρο θα έλεγα. Προσέξτε μόνο λίγο τα απόκρυφα πράγματα, τη διέστησή σας και πού σας οδηγεί. Και πάμε τώρα να την ευχαριστήσουμε και αυτήν. Ωραία. Μια γουλιά καφέ να πιω. Και για να προχωρήσουμε στην επόμενη. Καλά, έρχεται μια δυνατή εδώ τσιγκάνα, δείτε τι εδώ. Πολύ δυνατή. Σίγουρη και δυνατή, κρατάει και μαχαίρι, δεν μασάει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα. Για να ξεκινήσουμε. Είπαμε είναι το ερωτικό κομμάτι, μεγάλο ερωτικό άνοιγμα. Ανακαλύπτουμε καταστάσεις και πράγματα. Και για να δούμε τώρα, τι έχουμε. Αυτές είναι τσιγκάνικες, λίγο διαφορετικές κάρτες. Α, βγαίνει μια καρδιά εδώ πέρα. Πολύ καλό. Το αφήνω εδώ. Για να δούμε το επόμενο το οποίο βγαίνει. Είναι ένα, έλα ρε παιδιά, ένα άστρο. Αν βγει λέει δίπλα η καρδιά, δηλαδή το άστρο δίπλα σε καρδιά, είναι άντρας γυναίκα, είναι ένας καλός ιονός για εξέλιξη ερωτικής σχέσης. Οκ, το αφήνουμε εδώ πέρα. Πολύ καλό. Για να προχωρήσουμε, να δούμε το επόμενο. Οκ, πολύ καλό. Έχουμε γυναίκα. Για να δούμε τώρα εδώ, μια γυναίκα βγαίνει, ναι. Μπορεί να είστε εσείς ή μπορεί να είναι μια γυναίκα που είναι σημαντική για εσάς. Εντάξει, επειδή όμως τώρα είναι ένα γενικό ρίξιμο που κάνουμε, και επειδή έχει να κάνει και για άντρες και για γυναίκες, αφορά μάλλον ένα πρόσωπο το οποίο είναι για σας εκεί. Προχωράμε. Ένα πρόσωπο, δηλαδή τρίτο πρόσωπο. Εκτός κι αν κάποια από εσάς αισθάνεται ταύτιση, οπότε, λοιπόν, εδώ έχουμε μια άγκυρα. Λοιπόν, αυτό τι είναι εδώ, έχουμε μια άγκυρα και μια καρδιά, λοιπόν, εδώ σημαίνει ότι υπήρχε κάτι σίγουρο στον έρωτα. Μια σιγουριά, ας το πούμε. Στο επόμενο, για να δω που είστε και εσείς, είστε εσείς εδώ, είστε ο ήλιος. Ωραία, τι είστε. Μάλιστα. Για να δούμε στο επόμενο. Έχει βγει μαστίγιο. Οκ, αυτό θα το δούμε τι ρόλο παίζει. Είναι ιδιαίτερο αυτό, σημαίνει κάποια προβλήματα ή κουτσομπολιά. Στο επόμενο βγαίνει ένας φάρος. Οκ, προσδοκίες, σημαίνει καλά, προστασία, φως, η μοίρα θα σας οδηγήσει. Βγαίνει ένα δέντρο, το οποίο και αυτό είναι μια κάρτα σοφίας και γνώσης. Είναι καλή κάρτα, εξελίξεις καλές και ζωτικότητα. Και ξεπερνάτε και τις καταιγίδες και έχει βγει και ένας λωτός. Πολύ καλά. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Για να κάνουμε λίγο την ανάλυση μας. Για να τα δούμε. Τι έχουμε. Λοιπόν, το κεντρικό σημείο είστε εσείς. Είναι βελτίωση, βελτιώνει γενικότερα όλα τα χαρτιά, είστε το κεντρικό σημείο, αισιόδοξα αποτελέσματα. Γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία. Αλλά τι σημαίνει τώρα εδώ. Για να έχετε αισιόδοξα αποτελέσματα, για να έχετε αισιόδοξα πράγματα, αισιόδοξες εξελίξεις, πρέπει και εσείς να συντονιστείτε με αυτή την ενέργεια. Αν δεν είστε αισιόδοξοι, δεν συντονίζεστε με αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι εξαιρετική κάρτα. Είναι κεντρική κάρτα. Οι γωνίες τώρα έχουν μια καρδιά και ένα λωτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε μια καρδιά που είναι ένας καλός ιονός, είναι πολύ καλός στη ζωή σας, και ένα λωτό που είναι ένα σύμβολο μετενσάρκωσης, γονιμότητας, δουλειές, εξελίξεις. Έχει σχέση με την καλή την υγεία, και αν το συνδυάσω με την καρδιά είναι ίσως και άτομο, δεν ξέρω, άτομο που θα συναντήσετε στο γραφείο, άτομο κοντά στο περιβάλλον σας που θέλετε να γίνει και μια ερωτική σχέση στον επαγγελματικό χώρο, γιατί κάνουμε το αντικριστά εδώ πέρα. Είναι πολύ καλό όμως. Έλα, ξεκινάμε πολύ καλά. Πολύ καλό ρίξιμο εδώ. Το επόμενο είναι, λοιπόν, είναι η επόμενη γωνία, είναι η γυναίκα και ο φάρος. Είναι ένα τρίτο πρόσωπο, όπως είπα, στο οποίο είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει, εντάξει, και σας δίνει μία δυναμική,
να βρείτε, είναι ο φάρος σας, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο, ίσως μια γυναίκα που σας βοηθάει, που σας δίνει μια πηξίδα, που σας δίνει μια κατεύθυνση, σας λέει σωστά πράγματα, σας κατευθύνει. Αν δεν είναι αυτό, αν δεν υπάρχει, τότε είστε εσείς. Εντάξει. Εσείς θα το δείτε ανάλογα, γιατί είπαμε, είναι γενικό, πιάνει πολλά πράγματα. Το επόμενο που θα δούμε είναι το εξής. Θα δούμε τώρα αυτή τη γραμμή. Καρδιά, άστρο, γυναίκα. Λοιπόν, έλατε να δείτε. Τρεις κάρτες, οι οποίες έχουν να πούνε ότι όταν το άστρο είναι δίπλα στην καρδιά, είναι ένας πολύ καλός ιονός σχετικά με τα ερωτικά σας. Σχετικά με τις εξελίξεις. Υπάρχει άστρο, μια ευχή η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και μήπως βγαίνει από μια γυναίκα. Μήπως βγαίνει μέσα από μια βοήθεια, μια γνωριμία μέσα από μια γυναίκα. Δηλαδή, έλα να σου γνωρίσω κάποιον ή κάποια, κάπως έτσι. Γιατί έχετε άστρο. Και είναι και στο τώρα, είναι από τις πολύ θετικές κάρτες. Οι επιθυμίες και τα όνειρα είναι αυτή τη στιγμή, θα μου πείτε, μα αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αρχίζουν και ανοίγουν τα πράγματα. Αρχίζουμε και βγαίνουμε έξω, ήδη έχει ξεχυθεί ο κόσμος έξω, εντάξει, δεν κρατιέται. Λοιπόν, και μιλάει για κάποιες εξελίξεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν λέω κάτι άλλο, διότι είναι εξαιρετικό. Να πάμε στην επόμενη σειρά μας, που είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι, έχουμε μια άγκυρα, που είναι η πραγματικότητα, έναν ήλιο και ένα μαστίγιο. Το μαστίγιο είναι μια διαφωνία. Γιατί έχει βγει εδώ πέρα. Όταν έρθει το μαστίγιο δίπλα, είναι μια διαφωνία. Εντάξει. Προσέξτε αν αυτή η διαφωνία είναι άντρας ή γυναίκα, διότι μπορεί να έχει να κάνει τότε με διαφωνίες και κουτσομπολιά. Ή γενικότερα, επειδή εδώ τώρα είναι τα αντίστροφα και εδώ έχει έναν ήλιο, τότε η αναστάτωση δεν θα είναι τόσο πολύ μεγάλη, αλλά κάποια κουτσομπολιά, κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα, κάποια ξαφνικά γεγονότα, ίσως έρθουν στο προσκήνιο στο μέλλον. Αλλά είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεστε. Εδώ τώρα όμως, συγγνώμη που κάνω μια παύση, αλλά ακούω το γάτο μου που θέλει να μπει μέσα. Τι να κάνει, έχει βγει σε εσάς λοιπόν. Εδώ στον ήλιο βγήκε και ο γάτος. Η άγκυρα σημαίνει είναι η σιγουριά. Βέβαια είναι στο παρελθόν, αλλά σαν να θέλει να σας πει ότι είστε από τις καρδιές όπου εσείς θέλετε, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε να αράξω με την καλή την έννοια, έτσι. Ωραία λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο επόμενο που είναι ο φάρος, το δέντρο και ο λωτός. Είναι οι επόμενες εξελίξεις που θέλετε να σχηματιστούν στο δικό σας το πεδίο εδώ κάτω, στη δράση. Λοιπόν, τι έχουμε, έναν φάρο, ο οποίος μας μιλάει για δύναμη ή κάποιο άτομο από το παρελθόν, το οποίο δείχνει ότι η μοίρα στο που είναι το πεπρωμένο θα σας καθοδηγήσει, δηλαδή οι πράξεις του παρελθόντος θα σας καθοδηγήσουν. Εδώ τώρα έχουμε έναν λωτό και το δέντρο μαζί με το λωτό είναι επιχείρηση ή ανάρρωση, γενικότερα επιχείρηση που στα οικονομικά, εξελίξεις καλή στα οικονομικά ή ανάρρωση από κάποια ασθένεια. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ καλή, ας το πούμε, αποτύπωση, μια πολύ θετικές εξελίξεις όσον αφορά στο κομμάτι, διότι έχετε κατεύθυνση, έχετε γνώση, σοφία και προστασία και έχετε επίσης και ένα σύμβολο το οποίο σημαίνει και εξελίξεις και έχει να κάνει και με την καλή την υγεία εδώ πέρα. Αμέ, βεβαίως. Τώρα, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το εξής. Είναι το παρελθόν, αυτό που φεύγει. Η καρδιά σας είναι εκεί όμως. Όταν λέμε εδώ για καρδιά, δεν σημαίνει ότι έχει φύγει, σημαίνει ότι η καρδιά σας για κάποιο είναι ένας πολύ καλός ιονός γενικότερα στη ζωή σας και ο έρωτας παίζει μεγάλο ρόλο και συνεχίζει να παίζει μεγάλο ρόλο. Θέλατε να αράξετε, θέλατε με την έννοια δηλαδή να βρείτε την ασφάλεια, να βρείτε τη σιγουριά, κάπου τα βρήκατε όλα αυτά. Και φυσικά μια πηξίδα, μια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή έχετε άστρο, ήλιο, δέντρο. Τρεις πολύ καλές κάρτες, τρεις πολύ δυνατές κάρτες στο εδώ και στο τώρα, στο παρόν σας δηλαδή, το οποίο σας βοηθάει να κάνετε επόμενα βήματα για το μέλλον. Στο μέλλον βγαίνει μια γυναίκα, βγαίνει μαστίγιο και βγαίνει και ο λωτός. Okay. Μια γυναίκα που μπορεί να είστε εσείς ή να είναι μια γυναίκα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, όμως εδώ αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, δεν μπορούν να σας βλάψουν και ο λωτός που σημαίνει τύχη. Ωραία, για να δούμε τώρα και τα επόμενα
αυτά που σας επηρεάζουν τώρα. Για να δω επίσης τώρα εδώ. Εδώ έχουμε καρδιά, ήλιο, λωτό. Πολύ καλή αποτύπωση γενικότερα στα ερωτικά σας κομμάτια, τα οποία βγαίνουν και δείχνουν πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Εδώ γυναίκα, ήλιος, φάρος. Είπαμε εδώ είναι η στήριξη από κάποιο πρόσωπο το οποίο σας αγαπάει και σας στηρίζει. Και για να δούμε τι άλλο έχουν να μας πούνε. Δηλαδή, αυτή η τσιγκάνα τώρα εδώ σας έχει βγάλει πολύ θετικές εξελίξεις. Μην χάσετε την αισιοδοξία σας και τη δύναμή σας. Έλα ρε παιδιά, βγαίνει λουλούδια. Πολύ καλό, εξαιρετικό θα έλεγα. Και όταν αυτή η κάρτα, λοιπόν, να δω κάτι. Τα λουλούδια είναι και ο έρωτας, έτσι. Είναι και η ευτυχία σε μια περίοδο δύσκολη κιόλας. Είναι και η άνθηση, είναι πολύ καλό. Το επόμενο, όπα, ό,τι έχουμε εδώ, έχουμε το κλειδί. Εξαιρετικό και αυτό, είναι μια κάρτα επιτυχίας. Ξεκλειδώνουν πράγματα, τώρα βέβαια ανάλογα με τις κάρτες λέει γύρω-γύρω, αλλά ό,τι ήταν κλειδωμένο ξεκλειδώνει. Αίσθηση του πεπρωμένου, αλλά και κάποιος που δέχεται πνευματική καθοδήγηση. Ξέρετε κάτι, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω πνευματική καθοδήγηση. Μπορεί να είναι μια γυναίκα που σας καθοδηγεί, αλλά μπορεί να είναι και αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Είναι ένα είδος πνευματικής καθοδήγησης. Έχετε το κλειδί, επίσης δεν είναι τυχαίο διότι έχω φτιάξει και βιντεάκι που μιλάει για τα κλειδιά, δείτε το, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Τι ξεκλειδώνουμε, τι μπορούμε να ξεκλειδώσουμε στη ζωή μας, έτσι. Πολύ καλό και αυτό. Και το επόμενο, οπ, 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 να το ο άντρας ο σωστός. Έλα, αποκτά πολύ ιδιαίτερη θέση. Λοιπόν, δηλώνει έρωτα, που είναι πολύ σημαντικός για εσάς και επειδή εδώ τώρα έχουμε και καρδιά, έχουμε και λουλούδια. Εντάξει, έχουμε και το λωτό. Σημαίνει και να δω και κάτι άλλο. Έχουμε, όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Τότε σημαίνει ερωτικό κομμάτι, ερωτική σύνδεση ή και ένας άντρας ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει και στα επαγγελματικά σας. Εσείς τώρα θα δείτε πώς είναι αυτό. Ή μπορεί να είναι και μια γνωριμία στον επαγγελματικό τομέα, στον επαγγελματικό χώρο που μπορεί να σας εξάψει. Έλα, πολύ καλά. Εντάξει, είναι πολύ καλό γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά για το χρόνο, επειδή εδώ αυτές οι κάρτες είναι λίγο διαφορετικές, εγώ θα μπορούσα να πω, για μισό λεπτό να δω κάτι. Ωραία, για μισό λεπτό, θα σας πω εγώ για το χρόνο. Να τολμήσω να κάνω κάτι, για να κάνω κάτι. Λοιπόν, 10, 3, 40, 41, 5. Θα μπορούσα να πω για τους επόμενους 5 μήνες. Τους επόμενους 5 μήνες μήπως υπάρχουν αυτές γενικότερα οι εξελίξεις. Αλλά είναι εξαιρετικό το ρίξιμο εδώ. Είναι πολύ τυχερό όσες έχετε επιλέξει την τέταρτη τσιγκάνα, η οποία έρχεται και αποκαλύπτει πράγματα. Έχετε τον ήλιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Από όλα έχετε άστρο, έχετε ήλιο. Είστε εσείς το κεντρικό σημείο, έτσι, αισιόδοξα αποτελέσματα, εξαιρετικές ερωτικές σχέσεις, πράγματα τα οποία έρχονται τύχη, βέβαια πρέπει να το πιστέψετε. Ναι, αν λέτε, α, δεν έχω ήλιο, δεν έχω ήλιο, όλα θα πάνε μαύρα, όλα θα είναι καταστροφικά, δεν θα γίνει. Λοιπόν, πολύ καλό, εξαιρετικό, πολύ αισιόδοξο, δεν λέω κάτι άλλο, πολύ καλές οι εξελίξεις, θα τις δείτε βέβαια και εσείς, μακάρι, αμήν να γίνουν όλα αυτά, εννοείται βεβαίως, προσευχόμαστε για το καλύτερο. Λοιπόν, και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, ήταν να σας ευχαριστήσω. Ήταν το τσιγκάνικο ρίξιμο, το ερωτικό μεγάλο που κάναμε. Μην ξεχάσετε, υπάρχουν και άλλα βιντεάκια τα οποία μπορείτε να χαρείτε και να δείτε και να πάρετε πάρα πολύ όμορφες πληροφορίες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω, να σας αφήσω. Αν είσαι καινούριο και σου άρεσε όλο αυτό που κάναμε, έλα στο κανάλι, κάνε την εγγραφή σου. Κάνε και το like, κάνε και το share, κάντα όλα. Άφησε και ένα comment, γράψε και από κάτω. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πολύ πολύ σύντομα με κάτι καινούργιο. Σας ευχαριστώ, να περνάτε καλά, να είστε καλά, τα λέμε πολύ σύντομα.